ήταν να βρούμε το χώρο, ήταν αδύνατη η μετάβασή μας στον δεύτερο όροφο ή στον ημιόροφο. Ζητήθηκε ο χώρος και από τον Δήμο, αλλά καθώς δεν υπάρχει εκεί ειδικό ανεβατόρι, αλλά υπήρχε αδυναμία λειτουργίας αυτού, φύγαμε και από εκεί. Πήγαμε κάπου αλλού σε ένα ιδιωτικό ξενοδοχείο και εκεί όμως ζητήθηκαν ένα οικονομικό κόστος είχε και τελικά καταλήξαμε εδώ. Ο χώρος αυτός είναι πολύ οικείος, είναι προσβάσιμος, παρά το ότι είναι στενός, είναι ο χώρος ο δικός μας. Για να μην πολυλογώ, πρέπει να γίνει αφορμή η σημερινή συνάντηση, έτσι ώστε η προσβασιμότητα να αποτελεί το κλειδί της ένδειξης όλων των ατόμων με αναπηρία. Και αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εμείς, σαν συνδικαλιστικό όργανο, έχουμε και θα έχουμε πάντα τη δύναμη, αλλά και αυτό είναι το χρέος μας, να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην πρόνοια, στην υγεία, στην ψυχαγωγία. Εάν δεν λυθεί το θέμα της προσβασιμότητας, δεν μπορούμε να μιλάμε για άσκηση δικαιωμάτων. Και μιλάμε για παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας για να αναλύσει και το σημερινό θέμα που αφορά το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση για που έγινε δεκτή το αίτημα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας για να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη συνάντηση. Έχουν γίνει παρόμοιες συναντήσεις και στην Χαστοριά και στα Γραπάνη. Ξεκινήσαμε περιφερειακά. Έχουμε περιφερειακή συνείδηση στην Περιφερειακή Ομοσπονδία. Τελευταία θα μείνει η Κοζάνη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με την έβρεση χώρων που να πληρώνουν τους όρους της προσβασιμότητας. Και δεν είναι μόνο οι ράμπες, είναι και οι υγειονομικοί χώροι, τουαλέτες. Είναι μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την προσβασιμότητα. Πολλές φορές επιμένουμε στην προσβασιμότητα και γινόμαστε φορτικοί ενδεχομένως, αλλά είναι η βασική συνθήκη που πρέπει να πληρείται για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε οπουδήποτε. Κοινωνική ένταξη χωρίς να πληρούνται οι όροι της προσβασιμότητας δεν νοείται. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, δεν τηρείται πολλές φορές, αντιλαμβάνομαι ότι κάποια κτίρια είναι παλιά, αλλά αυτό δεν αποτελεί άλλο. Υπάρχει δυνατότητα και μέσω προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων να γίνουν οι παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν επιτέλους και να αρθούν τα εμπόδια όσον αφορά την προσβασιμότητα. Αυτό συμβαίνει για τον εξής απλούστατο λόγο, πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο θέμα. Και είναι βασικό αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Η αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία δυστυχώς αντιμετωπίζονται με μια προνοιακή αντίληψη. Παροχών, φοροαπαλλαγών και σχετικά ό,τι έχει να κάνει με παροχές υπηρεσιών. Δεν είναι έτσι. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αναπηρία ως ανθρώπινο δικαίωμα, στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα μας έχει κυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, η οποία δεν είναι ένα απλό, μια απλή συνθήκη ή ένα απλό έγγραφο, ενσωματώνεται οριζόντια στην εθνική νομοθεσία της ελληνικής πολιτείας, σε όλα τα Υπουργεία και σε όλες τις δράσεις. Συνεπώς, έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη μπροστά μας και απευθύνουμε και στους ελληνικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για να αρθούν όλα εκείνα τα εμπόδια που εμποδίζουν τα άτομα αναπηρία να συμμετάσχουν στην κοινωνία. Είτε αφορά την εργασία, είτε αφορά την πρόσβαση, είτε αφορά το δικαίωμα στην κοινωνική ένταξη. Θα ξεκινήσω με έναν οδηγό της βασικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα, θα τον ενεχειριάσουμε και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στους αιρετούς και θα αναφέρω κυρίως ότι ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός έχει
ως βασικό όρο ότι τα κτίρια που δεν πληρούν τους όρους προσβασιμότητος μέχρι το 2020, μέχρι το 2019, θα πρέπει να κάνουν όλες εκείνες τις παρεμβάσεις έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι της προσβασιμότητας καθολικά και όσον αφορά την πρόσβαση στο φυσικό δομημένο περιβάλλον, αλλά και στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Ιδάλλως, όσον αφορά το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, δηλαδή κτίρια και κοινόχρηστοι χώροι, τα κτίρια θα πληρωθούν αυθαίρετα. Είναι η ελληνική νομοθεσία, είναι αυστηρή. Άρα πάσχουμε στην κουλτούρα εφαρμογής της νομοθεσίας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημεία να χρησιμοποιήσουμε τη δικαστική οδό, αλλά από εδώ και στο εξής, όπου υπάρχει πρόβλημα, όποιο έργο χρηματοδοτείται και δεν πληρεί όρους προσβασιμότητος, ακόμα και στους δικτυακούς χώρους δεν πληρούνται όροι προσβασιμότητος, θα υπάρξει πρόβλημα, θα καταγγέλλεται το έργο και δεν θα προχωράει η χρηματοδότηση. Αυτά όσον αφορά την προσβασιμότητα, και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι αιρετοί, οι αναθέτουσες αρχές, που είναι και η Δήμη, αλλά και η Περιφέρεια, να ενσωματώσουν τους όρους που αφορούν την νομοθεσία για την προσβασιμότητα και στις μελέτες των έργων, αλλά και, και στους όρους διακήρυξης του έργου, της δημοπράτησης. Ήμουν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχαν πάντα όροι σαφείς και ενσωμάτωσης της βασικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα. Και όπου υπήρχαν πολλές φορές καταστρατηγούνται. Επίσης αυτό αφορά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή και αστικές και περαστικές μεταφορές. Και εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι στους δικτυακούς χώρους. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, στους σελίδες δεν είναι καμιά ιστοσελίδα προσβάσιμη. Δηλαδή κάποιος ελάχιστες ιστοσελίδες στην χώρα, ακόμα και σε υπουργεία, σε περιφέρειες, σε δήμους, είναι προσβάσιμες. Δηλαδή ένα άτομο με προβλήματα όρασης δεν μπορεί να περιηγηθεί. Να ενημερωθεί. Είναι καθαρά πληροφόρηση. Αυτό θα πρέπει να το δείτε. Εμείς ως Εθνική Ομοσπονδία έχουμε και ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με αυτά. Θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σας για να μπορούν να αρθούν αυτά τα εμπόδια. Όπως και η ΣΑΜΕΑ έχει πρότυπα στη σελίδα της. Υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο, θα μπορούσατε να έρθετε σε επικοινωνία με την Εθνική Ομοσπονδία. Εμείς ως Περιφερειακή Ομοσπονδία και οι σύλλογοι του θα βοηθήσουν. Να γίνουμε επιτέλους ένα ισότιμο ευρωπαϊκό κράτος. Είναι ντροπή να κυκλοφορούμε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνετα και να μην μπορούμε στη χώρα μας να κυκλοφορήσουμε. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ακόμα και στους δικτυακούς χώρους. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, μέχρι τώρα ασχολούμαστε μάλλον με την προηγούμενη περίοδο, για να κλείσει η προηγούμενη περίοδος, να κλείσουμε τα έργα της προηγούμενης περίοδου. Αξιολογήθηκε πρόσφατα, είμαστε και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, αξιολογήθηκε πρόσφατα το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τι να αξιολογήσουμε? Οι δράσεις είναι ελάχιστες. Ελάχιστες οι δράσεις. Εγώ που είμαι ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και διάβασα την αξιολόγηση, δεν ήξερα τι να αξιολογήσω. Να αξιολογήσω τι? Προθέσεις? Θα χαθούν χρήματα. Είναι και αυστηρό το κανονιστικό πλαίσιο και η Περιφέρεια θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της σε συνεργασία και με τους Δήμους. Είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί σοβαρά.
καταλαβαίνω υπάρχουν προβλήματα στη διοικητική δομή, στη δημόσια διοίκηση, υπάρχουν μειώσεις σε προσωπικό, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά μέσω της περιφερειακής, της ΕΜΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θα μπορείτε να πιέσετε και τα Υπουργεία να προχωρήσουν στις εξειδικεύσεις. Συνεχίζοντας, τα χρήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις κοινωνικές δομές στην περιφέρεια της Μακεδονίας είναι νομίζω τα λιγότερα από όλες τις περιφέρειες. Έχω εδώ πέρα τον προϋπολογισμό για δομές παραγωγής βασικών αγαθών, θα αφορούν νομίζω το θεματικό στόχο 9. Κέντρα κοινότητος, θα μιλήσει ο κ. Αριστείδου εδώ πέρα, γιατί ήταν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, στην ενημέρωση που είχαν για το ΕΣΠΑ. Κέντρα κοινότητας, δομές αστέγων, κήφη, κέντρα ημέρησης φροντίδας ηλικιωμένων δηλαδή, και αυτό που αφορά και εμάς, κέντρα διημέρευσης και ημέρησης φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Θα αναφέρω το ποσό, ντρέπομαι που το λέω τώρα το ποσό, αλλά θα το αναφέρω. 6.250.000 για όλα αυτά. Συν το ότι από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να εξασφαλιστούν και τα λειτουργικά κόστη των ήδη υπαρκουσών δομών. Δεν ξέρω τι μαγικά μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Δεν μπορούμε, αυτό αφορά και εμάς ως αναπηρικό κίνημα, σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, να δούμε τι μπορεί να γίνει αφού εξασφαλιστεί η λειτουργία των ήδη υπαρξών δομών για να μην γίνουν περιστερώνες και κενά κτίρια. Στην Μαγνησία, κάνω μια παρένθεση, έγινε ένα κέντρο αυτισμού πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. 2.000 κτίρια ΚΟΠ. Ένα τεράστιο κτίριο τέλος πάντων, το οποίο είναι σε αχρησία. Χάθηκαν χρήματα αδίκως, άρα μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι λίγο την κουλτούρα μας και τι προτεραιότητες έχουμε, μήπως και λειτουργήσει κάτι σοβαρά. Γιατί το να γίνει ένα κτίριο μόνο για να γίνει, καλύτερα να μην μπούμε καν στη διαδικασία. Εκτός του δεν θα χρηματοδοτηθεί το κτίριο αυτό. Το κανονιστικό πλαίσιο είναι αυστηρότατο. Θέλει μελέτη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας αυτών των κτιρίων. Άρα και εμείς που πολλές φορές είμαστε λίγο μαξιμαλιστές, που θέλουμε να κάνουμε κτίρια τεράστια, δεν γίνονται αυτά τα κτίρια τα τεράστια. Και δεν θα πρέπει να γίνει. Θα βγει προκήρυξη για στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Κακώς χάσαμε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για προστατευόμενα διαμερίσματα. Κακώς τη χάσαμε αυτή την, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Έπρεπε η πρότασή μας να είναι προστατευόμενα διαμερίσματα για στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Αυτό αφορά και την αποασυλοποίηση, την αποδρεματοποίηση. Ίσως μπορεί να γίνει και τώρα. Θα βγει η προκήρυξη προφανώς και το ΦΕΚ για τις στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης, το οποίο θα είναι, θα το διαβάσουμε, θα το μελετήσουμε, να δούμε και τον κανονισμό λειτουργίας των στεγών, αν μπορεί να λειτουργήσει κάποια στέγη, όχι όσο είναι τεράστιο κτίριο. Τεράστιο κτίριο δεν μπορεί να γίνει. Καταρχάς θα είναι μέχρι 9 άτομα. Το θέμα αυτό έχει γίνει σε ανοιχτή διαδικασία, εμβρική φάση θα έλεγα, ο Δήμος το γνωρίζει, υπάρχει μελέτη, υπάρχει πρόταση, υπάρχει έγκριση από μέρους τους με την παραχώρηση του οικοπαίδου, καθότι δεν προλάβουμε να το εντάξουμε στην προηγούμενη περίοδο. Ευελπιστούμε να προχωρήσει. Η στέγη, παρά το τι μορφή θα έχει το κτίριο, είναι απολύτως πλέον απαραίτητη, διότι φεύγουν γονείς. Προχθές έφυγε κι άλλος ένας γονέας και το παράπονο του τι μέλη γενέστε πλέον το παιδί του στην απομακρυσμένη Πρέσπα είναι η απάντηση της ίδρυσης της στέγης. Ενδεχομένως όμως επειδή. Το θεωρώ προτεραιότητα για να είμαστε πρακτικοί. Ενδεχομένως όμως επειδή θα υπάρξει πρόβλημα χρημάτων. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Και καλό είναι να βρίσκεται στον αστικό ιστό αυτές οι δομές για να μην είναι απομακρυσμένες και δημιουργείται πρόβλημα ιδρυματισμού και αποκλεισμού. Επίσης, το ΕΣΠΑ δεν έχει μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο κοινωνικές δομές. Έχει και κοινωνική οικονομία. Έχει και επενδυτικές προτεραιότητες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία.
Σε αυτό το τομέα οι Δήμοι πρέπει να παίξουν ένα ρόλο και ενημέρωση και των πολιτών. Από τα ΚΕΠ, από τα κέντρα κοινότητος, έγινε μια περιφερειακή στρατηγική κοινωνικής ένταξης. Γιατί έγινε? Μόνο γιατί ήταν ερεσιμότητα. Προβλέπει κάποια πράγματα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την απορρόφηση των μοντιλίων. Θέλει ένα περιφερειακό, ένα γραφείο διαμεσολάβησης σε περιφερειακό επίπεδο και κέντρα κοινότητες αναδύνων για να μπορέσει να διοχετευθούν και να απορροφηθούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Που αφορά και τη φτώχεια, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Πώς θα γίνει αυτή η στρατηγική? Εγώ απορώ. Η στρατηγική πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί και πώς θα μπορέσει να εκτιμηθεί και το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να γίνουμε πρακτικοί. Αυτό είναι αρεσιμότητα. Έγινε περιφερειακή στρατηγική, δεν έγινε τα προαπαιτούμενα. Επίσης γίνεται περιφερειακή στρατηγική για την υγεία. Θα γίνει περιφερειακός μηχανισμός. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα υγεία. Έχουμε και το κέντρο αποκατάστασης στο ΚΑΦΚΑ. Τα κυκικαμαία πρέπει να πάει στην Πρόνοια. Στους Δήμους βεβαίως. Στους Δήμους καλύτερα. Ήδη θα ενημερωθούν οι Δήμοι και για αυτήν την πρόταση. Το ΚΑΦΚΑ, μιλάμε στην περιφέρεια για ανάπτυξη. Το ΚΑΦΚΑ μητέο είναι ένα στολίδι. Θα μπορούσε να υπάρχει αποκατάσταση και να έρχονται από όλα τα Βαλκάνια άνθρωποι να υπάρχει αποκατάσταση. Μιλάμε για ανάπτυξη και για προσέλκυση επενδύσεων, αλλά δεν ξέρουμε τι λέμε μάλλον. Δεν μιλάμε. Πρακτικά. Δεν μιλάμε, μιλάμε. Και εμείς μιλάμε. Ξέρουμε τι μιλάμε. Δεν μιλάμε. Μιλάμε και εμείς. Έχουμε ευθύνες όλοι. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις για την τομεακά προγράμματα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα στις τουριστικές επιχειρήσεις, γι' αυτό αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς, να έχουν πρόσβαση τα τουριστικά καταλήμματα. Όχι μόνο. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχει το τομεακό πρόγραμμα. Έχουμε πάει σε ξενοδοχεία τα οποία έχουν κάνει στο ΕΛΕ τους αποθήκες. Δεν θέλουν πελάτες στα άτομα αναπηρία. Είναι 80 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που μετακινούνται. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Μετακινούνται. Μετακινούνται και πηγαίνουν για διακοπές. Και δεν είναι μόνο 80, είναι και οι συνοδεύτες. Συνοδευόμαστε, ο συντελεστής είναι επί δύο, επί τρία πολλές φορές. Τρίτης ηλικίας άτομα, εμποδιζόμενα άτομα. Προφανώς. Να θέλουμε να κάνουμε ένα Γενικό Συμβούλιο στην περιφέρεια της Μακεδονίας, θα ψάχνουμε να βρούμε ξενοδοχεία. Υπάρχουν ξενοδοχεία, αλλά πολλές φορές βρισκόμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση, γιατί η προσβασιμότητα είναι μόνο στα χαρτιά. Τελευταία, αρκετά μίλησα για την ιδιοσυγκρασία μου, θα πω το εξής. Κακώς δεν είναι και οι τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει εκπρόσωπο τη περιφερειακή, τη τεχνική, ήρθε ο κ. Σολάκης. Εσεί είστε, συγγνώμη. Τον Δήμο δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι έξω και δεν είναι. Εκεί θα πρέπει να προσέξετε, το είπαμε παντού, θα δώσω την νομοθεσία. Έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι απόλυτα προσβάσιμα. Υπάρχουν κάποια που δεν είναι. Κάποιες μελέτες είναι προβληματικές. Μπορώ να απαντήσω. Επειδή με ξέρουν οι πάντες εδώ, τις καοχησίες, εντάξει, είμαι φοβερά ευαίσθητος σε θέματα υγείας. Έχω κάνει παπαιδικές επαναστάσεις και σε άτομο και... Και συγκεκριμένα εδώ στο κτίριο, παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλο ασανσέρ. Δεν υπάρχει τρόπος, έχω ψάξει, έχω... Προσπάθησα, δεν γίνεται. Και τι έκανα. Γιατί δεν γίνεται. Αύριο θέλει να το κάνω εγώ. Το αλέτα. Επιτρέψτε μου λίγο. Όχι, να το διακόψουμε. Όχι, το διακόψουμε. Αν θέλετε, όποιο νομίζει ότι θα μου κάνει την πρόταση, εγώ είμαι εδώ. Εντάξει. Έψεξα, βρήκα να κάνω απ' έξω, να κάνουμε δεξιά-αριστερά. Δεν γίνεται. Και τι έκανα. Έκανα το κτίριο εδώ μαζί με συνεργασία, την πρόσβαση.
το, έκαναμε ταμπέλα στα ΚΕΠ και λέμε, έστειλα έγγραφο εγώ προσωπικά σε όλους τους υπαλλήλους, όποιος τύπα ξύλο αμέα χρειαστεί κάτι, να κατέβει ο υπάλληλος άμεσα, άμεσα η άμεση εξυπηρέτηση, να κατέβει ο υπάλληλος. Δεν νομίζω άλλη λύση. Παράλληλα έστειλα προσωπικά σε όλους τους δήμους, τράπεζες, ιδρύματα, για πεζοδρόμια, ζήτησα λεφτά από το Υπουργείο, είχαμε κάποια κονδύλια για προσβασιμότητα. Τα έκανα ως Παντελής, επειδή με ενδιαφέρει και είμαι ανοιχτός, όχι μόνο ως υπηρεσία και ως άτιμο άτομο, οτιδήποτε χρειαστείτε και ξέρει εδώ η... Είμαι ανά πάση στιγμή στη διάσή σας. Εντάξει. Εμένα μου κάνει απορία το εξής. Τουαλέτα δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει μια μελέτη, η ΕΣΑΜΕΑ θα πάρει μια μελέτη... Πώς το μπορούμε. Για προσβασιμότητος για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να ελέγξει 40-50 κτίρια στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή η μελέτη δεν έχει γίνει πουθενά, προοριακή θα είναι. Πού υπάρχει πρόβλημα. Εδώ στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχει πρόβλημα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή. Ό,τι θέλετε, είμαι ανοιχτός να πάει στιγμή. Εντάξει, αρκεί να γίνουν προτάσεις. Αυτό το λόγο. Οι προτάσεις, κύριε Σουλάκη, έχουν γίνει. Θα γίνει μελέτη τεχνική. Ό,τι θέλετε, εγώ είμαι εδώ. Αναλυτική. Και για τον Σανσέ, μακάρι να υπάρχει τρόπος να βρείτε. Εγώ δεν μπόρεσα. Απλά θα πρέπει να διορθώσουμε κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι και αρχές. Ό,τι τρόπο βρείτε, εγώ είμαι εδώ, όχι μόνο ως Παντελής, ως υπηρεσία και ως Παντελής. Και όπου θέλετε και να πάει στιγμή. Εντάξει. Θα πρέπει να προσθέσουμε όμως, το θέμα δεν αφορά κάποιον πολίτη και να εξυπηρετηθεί κατεβαίνοντας κάτω. Αφορά όλους μας και πιο απλά, το απλό παράδειγμα που συνηθίζουμε να το λέμε, θα μπορούσα να υπήρξα πολιτικό πρόσωπο, να ήμουν στη θέση του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειακό σύμβουλος, δημοτικό σύμβουλος. Δεν θα πρέπει να έχω πρόσβαση όπως όλοι. Φυσικά. Άρα, δηλαδή, πού θα συνερχόταν το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο στην αίθουσα κάτω. Γεια σας, βρέστε τρόπο. Εσείς είστε τεχνική υπηρεσία, υπάρχει μελέτη σχεδιάζοντας. Αυτό ήρθαμε εδώ. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη από τη Συνομοσπονδία, το παλιό ΙΠΕΧΟΔΕ, το ΙΠΕΚΑ. Βασιζόμαστε στην νομοθεσία, στα σχέδια αυτά και προχωράμε. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, οπότε θα υπάρξει πρέπει. Έξω από τα τυπικά μελέτη, λοιπά, εγώ και ως υπηρεσία. Είμαστε και ο Περιφερειάρχης φυσικά, είναι ανοιχτός και ως Παντελής, ό,τι πρόταση που κάνετε, είμαστε στη διάθεση. Δηλαδή δεν βρήκα εγώ σαν Παντελής, προσπάθησε ειλικρινά, το ξέρει, προσπάθησα. Εξωτερικό ασανσέρ δεν μπορεί να γίνει. Δεν βρήκα, πήγα από πίσω να κάνω, πήγα από εδώ, δεν βολεύει. Δεν βολεύει γιατί είναι όλα μπαλκόνια είναι. Τα μπαλκόνια είναι ανάποδα, είναι αντίστροφα και δεν γίνεται. Που προσπάθησα. Από εδώ δεν έχει πρόσβαση. Από εδώ τι είναι. Εγώ το βάζω στο εξωτερικό. Πώς δεν υπάρχει. Δεν μπορώ. Ωραία, βρέστε μου. Ωραία, όποιος νομίζει. Εγώ δεν μπόρεσα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί, βρέστε τρόπο. Ελάτε εδώ το κτίριο. Ξέρετε πόσες φορές το πρόβλημα θα είναι. Εκεί είναι το γραφείο του υπαλλήλου. Δεν μπορώ να τον μεταφέρω τον υπάλληλο. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ισχύουν και αυτά όμως. Δεν ισχύουν υπάρχει και αυτά τρόπος. Και μου το έχουν πει. Διότι εδώ πήγα από πίσω από τις σκάλες, είναι στη μέση. Η πλάκα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μακάρι. Ο μόνος τρόπος, αν υπάρχει, να βάλουμε καμιά και. Χιλιόμενο ανεβατόρια να τις κλίμακες. Δεν γίνεται αυτό. Όμως, εγώ που μεταφέρω το παιδί μου με το καλό του, δεν ήταν ευάλωτο. Χιλιόμενο ανεβατόρια είναι και κλαίνει. Τα σούλα κλείνει. Μετά δεν υπάρχει η εξυπηρέτηση των. Αναμή, το ΚΕΠ είναι σε όλο. Δεν θα υπάρχει. Όχι, θα υπάρχει. Σωστά, θα κατεβαίνει ένα σε όλο. Να ενωθούν τα δύο σε ένα. Εδώ, παιδιά, μισό λεπτό. Εδώ πέρα είναι διόρφο από εκεί πέρα. Δεν υπήρχε στοιχειώδη ασφάλεια κινδύνου. Άνοιξα τις πόρτες μόνος μου προς τα έξω. Έβαλα πυροσβεστήρες, πυρικές φωλιές. Έχω κάνει μελέτη να κάνουμε μια σκάλα απ' έξω διαφυγής. Που θα πρέπει να υπάρχει και δεν υπάρχει. Αυτά βασικά δεν υπάρχουν. Προσπάθησα ειλικρινά. Τι να, είμαι ό,τι, όποιος νομίζει, να μην συζητάμε εδώ πέρα, παιδιά. Να μην συζητάμε. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει πρόταση, είμαι ανοιχτός ανά πάση στιγμή. Ελάτε, δείξτε μου εδώ. Το θέμα μας είναι ότι και σαν έργα το ίδιο γίνεται. Ούτως ή άλλως θα γίνει μια μελέτη, οπότε θα υπάρξουν τεχνικές προδιαγραφές. Θα προτείνουμε εμείς αυτό. Αν προτείνετε κάτι και δεν προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε, τότε να μας πείτε ότι ναι,
Και ο κύριος Μπύρος είναι ανοιχτός, αλλά και εγώ. Να σας πω λίγο κάτι. Ούτως ή άλλως, όσα κτίρια μέχρι το 19 δεν μπορούν αυτές οι προδιαγραφές. Θα είναι αυθαίρετα. Τι θα κάνουν τα κτίρια αυτά? Θα φύγετε όλοι. Πετε μου, ναι. Εκεί δεν ξέρω. Θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Εγώ, δηλαδή, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εκφράζω μια εύλογη απορία. Είναι, βασική, είναι νομοθεσία. Βασική, ο γενικός οικονομικός κανονισμός λέει μέχρι το 19 πρέπει όλα να είναι προσβάσιμα. Αν δεν είναι, είναι αυθαίρετο. Δεν δέχομαι έξοδο διαφυγής. Καταλαβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ευθύνη. Το Υπουργείο θα καταλαβαίνει. Σε ρωτάω για λειτουργία, κύριε Τσολάκη. Δεν τον έρωσα εγώ. Ο υπηρεσιακό παράγοντα είναι το κύριε Τσολάκη. Πώ υπογράφει κύριε Τσολάκη ο υπηρεσιακό παράγοντα όταν δεν έχει έξοδο διαφυγής? Άμα και κάποιος μας ποιος θα τον πληρώσει. Δεν υπάρχει θέμα που να μιλήνετε, η τεχνική, είτε γι' αυτό δεν έχουμε και το αυτοτεχνία. Δηλαδή δεν υπάρχει μελέτη σοβαρή που να μην σκοτώσουμε ένα πλέον ασασέρα από εκείνη την πλευρά παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Εκεί προβλέπεται... Το σκέφτηκε με μια σοβαρή μελέτη. Το σκέφτηκαμε και υπάρχει μια πρόταση και μια προμελέτη. Εκεί προβλέπεται κτίριο άλλο. Κύριο δίπλα αφιθιάσματος. Δεν μπορεί ο πύργος του Άιφελ να έχει πρόσβαση. Φιλέ, δεν μπορεί παντού. Επειδή ξέρεις το επίθετό μου, έτσι. Προφανώς ξέρεις τους αγώνες μου για θέματα υγείας. Άρα μη μου. Το ξέρω και δεν θα απολογηθείτε εσείς, κύριε Σολάκη. Μιλάμε. Πολιτεία και άλλοι θα μπορούσαν. Εδώ ήρθα και εγώ να βοηθήσω να βρούμε τρόπο. Ό,τι θέλετε. Αύριο, αν θέλετε, γίνεται προσβάσιμο. Όπως είναι οι σκάλες δίπλα στον κλιματισμό, κατεβάζετε το σασέρ. Θα γίνει τεχνική, θα γίνει τεχνική. Μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Να τελειώσει. Και η πολιτική ηγεσία. Φίλε, και η πολιτική ηγεσία δεν αποτελείται έτσι μέσα πολιτικούς μηχανικούς. Πώς δεν είναι. Αυτή η μελέτη έχει εξειδικευτεί από τη διαχειριστική αρχή με δική μας παρέμβαση για να την αναλάβουμε να την κάνουμε εμείς άρτια όπως κάναμε και σε άλλες περιοχές. Ιδάλλως δεν θα γίνει ολοκληρωμένη. Εμείς είμαστε διάθεσή σας ό,τι χρειαστείτε. Δεν γίνεται τελειώσω. Λοιπόν, και λέω να πας ακόμα. Ακόμα καλύτερα έχει πάντα λύση. Επειδή έμαθα χθες το μεσημέρι και επειδή είμαστε σε αυτές τις μέρες τρέχουν τα έργα κτλ. Εγώ είμαι ό,τι απόφαση πάρετε. Είμαι ανά πάση στιγμή διάθεση σας και βράδυ και Κυριακή. Δεν έχω πρόβλημα. Το κινητό μου το έχουν οι πάντες. Έτσι. Όποτε θέλω, ό,τι θέλετε. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε να φύγω επειδή έχω κάτι ζόρι. Ευχαριστούμε που. Και ό,τι απόφαση πάρετε και η πολιτική ηγεσία με τον κύριο Μπύρο που συνεργάζομαι άμεσα είναι στη διάθεσή σας και εγώ προσωπικά ό,τι θέλετε. Συνήκαμε. Και εγώ έξτρα, όχι μόνο σαν υπάλληλος και σαν παντελής, είναι δεδομένη η ευαισθησία μου θέματα υγείας. Και εγώ. Γενικά. Είναι θέμα συμφώματος. Συμφωνώ. Μην το βλέπετε έτσι. Αυτό το βλέπετε με λάθος. Άμα αύριο κύριε Σολάκη, κάνουμε καταγγελία. Αύριο άμα κάνουμε καταγγελία σε ένα έργο που είναι μη προσβάσιμο, όλοι θα έρθουν να πάρουν. Μαζί σας είμαι εγώ. Όλη η κοινωνία θα έρθει επάνω σε εμάς. Μαζί σας είμαι. Και σήμερα εσείς οι υπηρεσιακοί παράγοντες, χαίρετοι παράγοντες, θα παραλαμβάνετε. Όταν πάμε να κάνουμε. Δεν έχουμε τέτοιο έργο. Να σας πω. Σχεδόν κανένα δεν έχουμε. Αν το δούμε στη λεπτομέρεια, τα έργα αυτά δεν πληρούν την προσβασιμότητα στο έπακρο. Ποιο? Άρα, σε όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι και την παράδοση του έργου, τα προβλήματα γίναν χωρίς την επίβλεψη βάσει της νομοθεσίας. Επιτέλους. Ας αλλάξουμε λίγο την οτροπία. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ακολουθήσει εξειδικευμένη συνάντηση με την περιφέρεια. Εφαρμόζω τη μελέτη. Προσωπικά, οτιδήποτε αλλαγή χρήζει και πρέπει, εμείς ευχαρίστως, ειλικρινά, να υπάρχει πρόβλημα. Η μελέτη δεν ανταποκρίνεται όμως και στα άτομα με αναπηρία. Εδώ είναι το θέμα, γι' αυτό έχουμε έργα. Μισό λίγο. Που κάνετε καμία παρατήρηση και δεν έγινε. Δεν είναι παρατήρηση, είναι συζήτηση επί των θεμάτων προσβασιμότητας. Να τα συζητήσουμε σε δεύτερη φάση. Τι άλλο να σας πω, είμαστε διάθεσή σας τόσο 100%. Με την περιφερειακή ενότητα θα τα ξανασυζητήσουμε. Κύριε Σολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
προχωρήσουμε παρακάτω. Βασίλη, είπε επί του θέματος αυτό το κύριο Περιφερειάρχη. Θα τελειώσω εγώ λίγο, δύο πράγματα θέλω να πω ακόμη. Η πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας είναι να γίνει μια περιφερειακή στρατηγική και ένας περιφερειακός μηχανισμός για τα άγρια μαγαζιά. Κατατέθηκε στη διαχειριστική αρχή, είμαστε μια ομάδα η οποία έχει πολλαπλά και πολυσύνθετα πρόβλημα. Αγγίζει όλους τους, όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Και το δεύτερο είναι, κλείστε τα κινητά, και το δεύτερο είναι η πρόταση που έκανε η Εθνική Ομοσπονδία είναι να γίνουν περιφερειακά πολιτικά προγράμματα και δημοτικά για την ενσωμάτωση και για την επικοινωνήσουμε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία. Αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Δήμων και της Περιφέρειας. Αυτό αφορά να αντιληφθούν οι πολίτες και όλοι ότι το δικαίωμα των ατόμων αναπηρία στην ισότιμη μεταχείριση. Τελευταίο είναι, έχει βγει η προκήρυξη, η πρόσκληση μάλλον, για τις βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Έχουν ευκαιρία οι Δήμοι εδώ, όποιοι έχουν την πρόθεση να υποβάλουν σχέδια και προτάσεις για να κάνουν τις πόλεις τους προσβάσιμες. Το έχει κάνει ο Δήμος Ερεθύμνης και είναι εξαιρετική η πρόσβαση εκεί. Καλό είναι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλους Δήμους να τις εφαρμόζουν και οι Δήμοι της Περιφέρειας της Μακεδονίας. Και να πω λίγο σε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτά είχα να πω. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε κιόλας λίγο, γιατί πρέπει να φύγω και για πρέπει να έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Έτσι. Είμαι ο Παπαδόπουλος Βασίλης, περισσότεροι με ξέρετε εδώ πέρα. Για το Δήμο Ρεθύμνης. Με το που κάνανε τις προσβάσεις, ειδικά στον τουρισμό, παρατηρήθηκε μια τεράστια αύξηση από άτομα εμποδιζόμενα και κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως Νορβηγία, Δανία, Σουηδία κτλ. Που έχουν πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα, ας πούμε, και εγώ, της προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Και το θεωρούν de facto υποχρέωση να ψάχνουν πρώτα απ' όλα να με τα καταλήμματα τις περιοχές οι οποίες έχουν απόλυτη προσβασιμότητα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ταξιδιωτικά τους γραφεία. Οπότε, άμα θέλουμε να τονώσουμε τον τουρισμό μας στην περιοχή μας, θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτό εδώ πέρα. Να σκεφτούμε ότι. Περίπου το 10% των ατόμων που υπάρχουν στον πλανήτη είναι άτομα με αναπηρία, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο ποσοστό. Τα εμποδιζόμενα άτομα μπορεί να είναι 20%. Κάποια άτομα τα οποία μετέχουν και αυτά, να πούμε ξέρω και εγώ, γιατί έχουν ένα εμποδιζόμενο άτομο ή άτομο με αναπηρία στο σπίτι, αυξάνει το ποσοστό των ατόμων αυτό εδώ πέρα, που μπορούν να τονώσουν επίσης την οικονομία μιας περιοχής εμπορικά. Μπορούμε να το δούμε και από αυτή την άποψη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και το εμπόριο. Αμέσως, να πούμε ξέρω και εγώ, μπορούμε να κοιτάξουμε την παροχή υπηρεσιών. Είναι πολύ καλύτερο να παρέχουμε υπηρεσίες σε όλα τα άτομα, παρά να παρέχουμε, να πούμε, σε ένα μέρος των ατόμων, ας πούμε ξέρω και εγώ, που την πρόσβαση, να πούμε, στην γνώση, αν θέλετε, στην πληροφόρηση, στην υπηρεσία, να πούμε ξέρω και εγώ, είτε είναι δημόσια υπηρεσία, είτε, ας πούμε ξέρω και εγώ, άλλες υπηρεσίες, στη διασκέδαση. Πρέπει να τα δούμε αυτά εδώ πέρα, δηλαδή, πώς θα γίνει η περιοχή μας πλήρως προσβάσιμη σε όλες τις μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ήθελα να πω επίσης, να μου ξεκινήσω το εξής. Συζητήσαμε άμα θα μπορέσουμε να βρούμε έναν χώρο να γίνει η συνάντηση. Η Αγνή επέμενε να γίνει εδώ πέρα. Και καταλαβαίνω απόλυτα για ποιο ήταν το σκεπτικό της για να γίνει εδώ πέρα, για να αναδείξουμε το θέμα της προσβασιμότητας. Έτσι. Γιατί είναι άλλο να λέμε ότι, ας πούμε, ξέρω και εγώ, έχουμε πρόβλημα προσβασιμότητας. Για να εμποδίζεται ένα άτομο που αυτή τη στιγμή είναι ο Βασίλης, μάλλον οι τρία άτομα, ας πούμε, ξέρω και εγώ, από τα 20 που είμαστε εδώ πέρα, και άλλο, ας πούμε, ξέρω και εγώ, να εμποδιζόμαστε όλοι, γιατί τώρα στριμωχνόμαστε όλοι και αισθανόμαστε ελάχιστα μια μικρή δυσφορία. Σκεφτείτε να πούμε τι είναι για το άτομο αυτό και οποιοδήποτε άτομο το οποίο είναι εμποδιζόμενο να μην έχει την πρόσβαση, να πούμε, σε μια υπηρεσία, στη γνώση, στη ζωή, στην υγεία, σε χίλια δύο. Άλλα θέματα που ήθελα να θίξω. Έτσι, συγγνώμη κιόλας, να με ευκαιρία είναι. Η υγεία, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία.
τεράστια προβλήματα. Δεν υπάρχει παιδίατρος για να βγαίνουν οι βάρδιες. Ή δεν υπάρχει γυναικολόγος για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Τα παιδιά της Φλωρινάς έχουν γεννηθεί τα περισσότερα το τελευταίο διάστημα σε κάποιον άλλο νομό. Είναι έγκλημα. Μπορεί από αυτό εδώ πέρα να επιβαρυνθεί η υγεία και της μητέρας και του παιδιού και να δημιουργηθούν αναπηρίες. Και σε κάποια άλλη χώρα. Ναι. Ορίστε. Και σε κάποια άλλη χώρα. Και σε κάποια άλλη χώρα, ναι, γιατί όχι. Να πούμε, ναι. Όντως. Να το σκεφτούμε ότι αρκετά άτομα. Ναι, μιλάμε και για το κεντρού σε λίγο. Να ξέρετε ότι ξεκινάει κάποια δραστηριότητα στην γείτονα χώρα, η οποία θα μας βάλει σε μεγάλη σκέψη το να ξεκινήσουμε και να πάμε Θεσσαλονίκη ή σε κάποια άλλη περιοχή, γιατί θα κάνουν, ετοιμάζουν να πάνε κάποια νοσοκομεία, τα οποία θα παρέχουν τεράστιες δυνατότητες σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία. Παρέχεση, υπάρχουν πολλές αιτήσεις Ελλήνων γιατρών. Για να μην μιλάμε με τα λόγια. Θέλω να φύγουν έξω από τη χώρα. Να τελειώσουμε. Για φύρο, όχι για. Πολύ καλά κάνει και το μικρομέτρη. Να θέσω άλλα δύο θέματα και να φύγω, παιδιά, γιατί με συγχωρείτε κιόλας που κάνω την παρέμβαση έτσι. Θεωρώ να πούμε το θέμα του Κάφκα τεράστιο, γιατί είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να εξυπηρετεί τη μισή Ελλάδα, αν θέλουμε, με τις κλίνες που έχει για αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία. Και λόγω του ότι δεν υπάρχουν κάποιες ειδικότητες ή δεν μπορούμε να βρούμε τους τρόπους να πάρουμε αυτές τις ειδικότητες, αυτή τη στιγμή να μην παραμένει ανενεργό για μένα. Θυσία. Ναι, δεν πληρώνονται να πούμε οι υπηρεσίες τους. Δεύτερο, το θέμα να πούμε το Κάφκα είναι ότι δεν είναι συμπεριληπτμένο και με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Είναι ένα άλλο έγκλημα. Εντάξει. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, και εγώ πώς γίνεται ένας ιδιώτης να είναι, να τον καλύπτουν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς και κάποιο κρατικό. Ο ΕΟΠΗ είναι πλέον, είναι ο ΕΟΠΗ. Παροχής. Ναι, αλλά δεν καλύπτει όλες. Υπουργός Υγείας εδώ πέρα όμως, Βασίλη, και δεν είναι κανένα. Δεν είναι κανένα άτομο με αναπηρία. Ήταν ο Υπουργός Υγείας εδώ πέρα. Δεν είδα να ξεκινήσω κάποιον από το περιφερειακό να τον αναδεικνύει, κύριε Βασίλη. Αυτό ήταν παλιά το πρόβλημα. Παρένθεση, υπήρξε και συνάντηση, ειδική συνεδρίαση του Δήμου. Ήταν και ο κύριος Αριστείδη και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Συζητήθηκαν και εκεί θέματα. Δεν το θέμα εκεί πέρα να πούμε. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να αναδειχθεί από τους φορείς. Το θέμα είναι ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Θα μας πει και ο κύριος Αριστείδη και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Είμαστε προσχάρισε κάποιος για την πηγή. Όχι, αναδεικνύουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Και επίσης, να πω το εξής, ότι επίσης θα μπορούσα. Τοπικό, δημοτικό, συγγνώμη λίγο, να τελειώσω λίγο μια συμβούλα. Επίσης μπορούμε, ας πούμε, μέσα από αυτό εδώ πέρα το πράγμα, να αποκτήσουμε ένα και έναν ιατρικό τουρισμό, αν θέλετε, στην περιοχή μας. Και όχι να ξοδεύονται τα άτομα της περιοχής μας, περιουσίες ολόκληρες, έτσι ώστε να πηγαίνουν σε κέντρα αποκατάστασης στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν να πούμε, τις ανάγκες της αποκατάστασής τους. Πρέπει να το δούμε και έτσι, ότι μια οικογένεια μπορεί να ξοδεύει τεράστια ποσά για να πάει σε μια άλλη περιοχή, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα ποσά να είναι ελάχιστα για τα άτομα της δικής μας περιοχής και να παράλληλα να έχουμε και κάποια έσοδα σαν νομός. Ας το πούμε ξεκάθαρα, πάμε στη Λάρισα και μάλιστα πρόσφατα έγινε ένας μουσική βραδιά για να μάσουμε χρήματα να στηρίξουμε ένα άτομο που πρέπει να πάει για αποκατάσταση. Έλεος, η υγεία μας δεν στηρίζεται ούτε σε χορούς, ευχαριστούμε πολύ τους συνανθρώπους που βοήθησαν, αλλά είναι θέμα δικαιωμάτων. Δεν παζαρεύεται η υγεία. Πρέπει να υπάρχει οργανισμός ο οποίος να πληρώσει, αλλά η υποδομή να είναι οργανωμένη εδώ. Εντάξει. Θα πρέπει να μιλήσει και ο πρόεδρος που μας φιλοξενεί εδώ πέρα. Βασιλή, θα ήθελα να δώσω όμως το λόγο γιατί πιο πρώτα. Πρώτα θα μιλήσει ο πρόεδρος και μετά. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε να φύγω. Ναι. Όχι. Ευχαριστούμε. Εκπροσώπηση και το Δήμο Φρεσκών. Εκπροσωπώ παράλληλα, ναι, όντως. Τα πιο πολλά θέματα που απασχολούν την περιοχή της Φλόρινας ήδη έχουν τεθεί. Η πρόσβαση στα δημόσια κτίρια είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε όλα. Τουαλέτες για άτομα με αναπηρία πέρα από ένα-δυο ξενοδοχεία δεν υπάρχουν και μία καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Έχουμε ζητήσει και στο παρελθόν, έχουμε κάνει έγγραφο στο Δήμο ως προς την πρόσβαση η καθημερινή στα πεζοδρόμια, την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης όπου οι καφετέριες καταλαμβάνουν όλο το χώρο με τα τραπεζοκαθίσματα και δεν μπορεί να μετακινηθεί κάποιος. Έχουμε κάνει πρόταση για το ποτάμι, το οποίο τελευταία φτιάχτηκε ανιώθηση του ποταμού και στην πλειονότητα είναι μη προσβάσιμες. Έχουμε κάνει πρόταση πάλι στο Δήμο για δύο δημόσιες τουαλέτες, μία εδώ στο πάρκο και μία κοντά στο νοσέ,
ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος να εξυπηρετηθεί. Και τελευταία έχουμε κάνει πρόταση και για παιδική χαρά. Για άτομα με αλαφηρία στο τέλος της πόλης, στο νέο πάρκο, δίπλα από τις υπάρχουσες κατασκευές, να γίνουν και κατασκευές ειδικές για παιδιά με αναπηρία, ώστε να βγουν από το σπίτι, να πάνε εκεί ισότιμα με τα άλλα παιδιά της πόλης, να διασκεδάσουν, οι γονείς να βγουν από το σπίτι, να πιούν ένα καφέ δίπλα και όλοι να μείνουν ευχαριστημένοι. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα στο μέλλον να προχωρήσουν αυτά. Ως προς το ΚΑΦΚΑ, από ό,τι γνωρίζω, προκηρύχθηκε θέση φυσίατρου. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί και αν θα έρθει. Ευχόμαστε να βρεθεί. Και από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει βούληση και για τα δύο ΚΑΦΚΑ και της Καστοριάς και του Αμιντέου να προχωρήσουν σε ένα άλλο. Να προχωρήσουν κάπως αλλιώς ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα, ώστε να υπάρξει και στελέχωσή τους και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο έργο για το οποίο χτίστηκαν. Οι παιδίατροι στο νοσοκομείο όντως έχουν μεγάλο πρόβλημα, όπως το ανέφερε και ο Βασίλης Παπαδόπουλος, και με τη Μαιευτική Κλινική, εφόσον δεν υπάρχει παιδίατρος δεν μπορεί να γίνει το κετός. Γίνονται προσπάθειες να έρθουν. Νομίζω προκηρύχθηκε θέση παιδιάτρου και για το νοσοκομείο, μια θέση. Γενικώς η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο τα τελευταία χρόνια. Ας ευχηθούμε όλοι και να αγωνιστούμε όλοι πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα για το καλό το δικό μας και το παιδιό μας. Ορθοπαιδική, ξέρεις την ορθοπαιδική. Ναι, γενικώς υπάρχει πρόβλημα και η ορθοπαιδική, από ό,τι άκουσα, ένας διαγωνισμός του 2009 που πάγωσαν οι προσλήψεις και είχαν εγκληθεί δύο ορθοπαιδικοί να έρθουν στο νοσοκομείο, ξεπάγωσε και αυτός και προχωράνε στη διαδικασία. Ο ένας έχει φύγει ήδη στο Παρίσι και έχει φτιάξει τη ζωή του από το 2009, δεν θα περίμενε εμάς πότε θα τον πάρουμε. Για το δεύτερο δεν γνωρίζω τι γίνεται, πάντως γίνονται κάποιες προσπάθειες, αυτά τουλάχιστον που γνωρίζω και μπορώ να πω. ΚΑΦΚΑ, το οποίο για μένα το πρόβλημά του είναι ο φυσίατρος, κακά τα ψέματα και εμείς οι ίδιοι να είμαστε, δεν θα πάμε σε ένα νοσοκομείο να νοσηλευτούμε που δεν θα υπάρχει ένας ιατρός ειδικότητας στα παιδιά για την περίπτωσή μας. Οπότε ήταν λογικό να έχει αυτό το αποτέλεσμα η λειτουργία του ΚΑΦΚΑ. Σαν δομή είναι πολύ καλή, είναι πολύ μεγάλη, αρχίζει και έχει φθορές τεράστιες. Έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά και όταν ακόμα υπήρχε ο φυσίατρος, επειδή ήμουν στη διοίκηση, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν είχαμε πάνω από 12 νοσηλευόμενους. Που σημαίνει ότι από κάπου αυτό το πράγμα δεν δούλεψε σωστά. Τα νοσοκομεία, τα κρατικά, δεν στέλνανε περιπτώσεις για αποκατάσταση στο ΚΑΦΚΑ. Τα προωθούσαν σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάσταση. Οπότε έφυγε και ο φυσίατρος και δημιουργήθηκε ένα κακό κλίμα. Τώρα να σας πω ότι λειτουργεί, εγώ θα το πω και είναι και βαριά κουβέντα, είναι πάρκινγκ. Πάρκινγκ ατόμων με βαριές αναπηρίες που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι οικογένειες. Έτσι λειτουργεί. Είναι άνθρωποι μέσα που είναι 2 χρόνια. Αν είναι δυνατόν αποκατάσταση, έτσι μπράβο, δεν είναι. Δεν είναι σκοπός λειτουργίας του κέντρου. Έχουμε φυσιοθεραπευτές εκεί πέρα, έχουν σκοτωθεί στη δουλειά τα παιδιά. Μόνα τους. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να τους δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να λειτουργήσουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Δίνουν όλη τους τη δύναμη και όλη τους την θέληση τα παιδιά. Δουλεύουν όλες τις ώρες. Δεν γίνεται όμως έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ θα πω και κάτι. Ή να κλείσει τελείως ή να λειτουργήσει όπως πρέπει. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πηγαίνεις εκεί και πιάνε την ψυχή σου. Δεν μπορεί απόλυτα να γίνει κάτι άλλο. Γιατί πρόσβαση σχετικά καλά εμείς είμαστε στο Αμίντεο, έχουμε και εμείς πρόβλημα στο Δημαρχείο μας.
Το έχουμε θέσει σε κάθε δημοτική αρχή που έχει περάσει εδώ και χρόνια. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε από χρόνια, όχι τώρα μόνο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Βλέπετε, θα μιλήσουμε καθαρά. Δεν ήρθε κανένας από τον Δήμο Μητέου. Ενώ κλήθηκε και ενώ από μας κλήθηκαν, δεν ήρθε και κανείς. Μέσα της περιφέρειας. Λοιπόν, τι να πω εγώ άλλο. Τι να πω άλλο. Δυστυχώς, ο καθένας μας δείχνει. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, ρε παιδιά. Είναι, ας πούμε, και άλλες υπηρεσίες που πρέπει να είναι προσβάσιμες. Όλες. Δεν είναι μόνο ο Δήμος. Όλες. Δεν είναι οι τράπεζες. Όλες. Δεν είμαστε καταναλωτές. Όλοι. Ναι, ή θέατρα, πάρκινγκ, παιδικές χαρές. Ένα εμπορικό κατάστημα. Ένα κατάστημα ενδυμάτων, δεν τεινόμαστε εμείς. Οι δρόμοι μας, το πιο βασικό για να φτάσουμε εκεί σε αυτά που λέμε. Οι δρόμοι, οι πεζοδρόμια. Θυμάστε πριν από χρόνια που υπήρχαν χρηματοδοτήσεις για να πάρουν οι έμποροι και να κάνουν προσβάσιμα τα μαγαζιά τους. Ούτε ένας δεν έκανε αίτηση. Θα πήραν τα χρήματα. Θα παίρναν τα χρήματα για να κάνουν προσβάσιμα τα μαγαζιά τους. Δεν το θέλανε. Δεν έκανε κανείς. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Έλα. Ναι, πες την. Έτσι. Και την παρατήρηση θα την κάνω για αυτό που είπες εσύ και ο κύριος Αντωνιάδης, περισσότερο στις υπηρεσίες και στους αιρετούς. Ένα, είναι ότι τα ιδιωτικά έργα με το ΕΣΠΑ τώρα δεν χρηματοδοτούνται για προσβάσιμότητα, είτε ηλεκτρονική είτε φυσική, αλλά εάν δεν την κάνουν οι ιδιώτες, κόβονται αυτομάτως. Έτσι, σαν αξιολογητές που είμαστε στο Υπουργείο, κάνει τα έργα, κάνει τις δαπάνες αυτές με δικά του μέσα, περνάει το έργο. Δεν τις κάνει, κόβεται το έργο και επιστρέφονται τα λεφτά πίσω. Κάτι το οποίο δεν το κάνουμε στα δημόσια το έργα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, όταν είπε ο κύριος Αντωνιάδης για τις παιδικές χαρές, ξέρετε νομίζω κύριε Άρη, ότι 31 Δωδεκάτου το 12 έπρεπε να κλείσουν όλες οι παιδικές χαρές βάσει κοινοτικής οδηγίας, επειδή δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Τώρα, αν κάνουμε μία καταγγελία, δεν θα υπάρχει παιδική χαρά καμία στην Ελλάδα. Μία που κάναμε με το Δήμο Φλόρινας, εδώ, και πάλι νομίζω, επειδή χρειάζεται, είχε προϋποθέσει ότι έπρεπε να οριστεί ένας επόπτης από την υπηρεσία του Δήμου για να μην χαλάει, τώρα έχω καιρό να περάσω από αυτή την πλατεία, νομίζω ότι σίγουρα δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις, ενώ την είχαμε κάνει βάσει εκείνου του προγράμματος. Έτσι, απ' τη μία ζητάμε παραπάνω και απ' την άλλη ενώ υπάρχει νομοθεσία, την οποία έθεσε και ο Βασίλης στην αρχή, δεν την τηρούμε. Και δεν την τηρούν οι υπηρεσίες πιο πολύ. Εγώ αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή, ότι νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι δεν τους εφαρμόζουμε. Και από την άλλη, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εμείς σε θέση να είμαστε φιλόδικοι κάθε φορά και να ερχόμαστε σε αντιδικία είτε με τις υπηρεσίες είτε με τους αιρετούς. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ο ρόλος αυτός. Υπάρχουν οι κανόνες, σας είπα τώρα, εάν διαβάσετε 31 Δωδεκάτου το 12, δεν έπρεπε να λειτουργεί καμία μα καμία παιδική χαρά στην Ελλάδα. Ήρθε απόφαση απ' έξω. Πείτε μου τώρα, τι έπρεπε. Δεν υπάρχει να πληρούν τις προϋποθέσεις. Υπήρχε πρόγραμμα το οποίο ήταν 100% επιδότηση για τους Δήμους, αλλά επειδή τους έβαζε ότι θα πρέπει να ορίζουν φύλακα επί 24 ώρου βάσεως, κανένας δεν αναλάμβανε να κάνει το έργο. Γενικά. Απλά θέλω να πω ότι υπήρχαν όμως, υπήρχε νομοθεσία την οποία δεν τηρεί κανένας. Είναι κοινοτική οδηγία. Ποιος την εφάρμοσε? Και τώρα είναι ψηφισμένο ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να γίνει νόμος. Σε ό,τι και να γίνεται, δημόσιο είτε ιδιωτικό έργο. Η εφαρμογή είναι το πρόβλημά μας. Νόμος είναι. Η κοινωνική υπηρεσία φέτος είναι έβαλαν εδώ πέρα. Άμα το φτιάχνουμε καταγγελία, δεν μπορούσε να ανοίξει εδώ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και που το ρώτησα έξω τον κύριο Τσολάκη. Πείτε μου ότι γιατί η οδηγία δεν είναι τώρα για την προσβασιμότητα, έχει αρκετά χρόνια. Πόσα έργα γίναν παραλαβή και παράδοση χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές αυτές? Τα περισσότερα. Το ποτάμι τι είναι τώρα, δεν μπορούμε να το τρέξουμε το αύριο. Εδώ δηλαδή, μόνο να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και τους νόμους, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ούτε η δική μας η παρέμβαση χρειάζεται. Πάλι, τίθεται θέμα συνεργασίας και εφαρμογής του νόμου μετά από πλήρη σωστή ενημέρωση. Να μην φτάσουμε, είπαμε, στις καταγγελίες. Όμως, επειδή επαναλαμβάνουμε κατέτος τα ίδια, εγώ θα ήθελα και ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φωτεινή, να δώσω το λόγο και στον κύριο Στάιο, που εκπροσωπεί το Σύλλογο Διαβητικών, καλύφθηκε ο κύριος Στάιος. Επίσης να αναφέρω ότι η πρόεδρος των Ευρωπαθών, για
λόγους προσωπικούς υγείας είναι Θεσσαλονίκη. Θα ήθελε να είναι και αυτή εδώ, μας μεταφέρει τους χαιρετισμούς. Τα προβλήματα είναι κοινά. Η μονάδα είναι κάτι πολύ ζωντανό που το γνωρίζουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο τα προβλήματά της. Άλλοτε βαίνουν αισίως, άλλοτε όχι. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από το αναπηρικό κίνημα που δεν έχει και εκπροσωπεί κάτι, όχι. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώνας, τον κύριο Αντωνιάδη. Εδώ τώρα τι να πούμε. Τα ακούσαμε αυτά που ακούσαμε, τα έχουμε ξανακούσει. Και θα έχουν ξανακούσει. Μου θυμίζει κάτι συνέδρια αναπτυξιακά του γενικού για τα αποτελέσματα που βγαίνουν τα παρήγορα. Από το ΣΕΠΟ θυμάμαι επεκτανόμουν τις ασκήσεις επικάτω. Όταν γινόταν άσκηση επικάτω, αρρώστευα. Και όταν έβλεπα όλα και αν τα στελέχη του στρατού πάνω από χάρτες, με κάτι στρατιωτάκια, ας πούμε, κάτι τάγκς που κάναν όλες τις επιχειρήσεις και μετά συνήθως ακολουθούσε δεξίωση. Τουλάχιστον εδώ δεν έχουμε δεξίωση. Έτσι και αυτό περισσότερο. Πρώτον, να καταλάβουμε ότι μιλάμε για τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατοχή. Άλλος είναι. Επομένως, μιλάμε με διαφορετικούς όρους. Είπε ο Βασίλης κάτι. Μίλησε για ένα μαξιμαλιστικό λάθος που κάνατε στα αιτήματά σας. Σε κάποιο αιτήμα σας είπε ένα μαξιμαλιστικό λάθος για τα κτίρια. Και πολύ καλά έκανες. Η δικιά μου η προσέγγιση και η άποψη, μέσα από αυτή την εμπειρία που είπα σχηματικά νωρίτερα, γιατί τα πολλά λόγια δεν χρειάζονται, είναι να κάνετε ένα σχεδιασμό με μινιμαλιστική προοπτική, όχι μόνο διεκδίκησης, αλλά πραγματοποίησης. Γιατί του χρόνου θα ξανακούσουμε τα ίδια πράγματα. Χρόνια θα ακούμε. Του χρόνου θα ξανακούσουμε. Δηλαδή κάθε τελευταία πλέον να σου γκροτέσκο, να το πούμε σουρεαλιστικό, έτσι καρικατούρα να ακούω κάθε φορά έτσι που βρίσκομαι σε τέτοιες συσκέψεις τα ίδια πράγματα. Την επόμενη φορά δεν θα έρθω. Δεν θα το ξέρω. Ήδη έχει γίνει εξειδίκευση κάποιων δράσεων. Αυτό που κατά τη δικιά μου τη γνώμη μετράει σήμερα για να γίνει συγκροτημένη διεκδίκηση με προοπτική την πραγματοποίηση, όχι να ξαναβρισκόμαστε και να το ξαναπούμε, είναι 3-4 πραγματάκια τα οποία μπορούν όμως να πραγματοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα άμεσο. Είπε ο φίλος μας εδώ, θα κάνουμε καταγγελία για τις παιδικές χαρές. Θα μείνει η Ελλάδα χωρίς παιδικές χαρές για την επόμενη δεκαετία. Αν κάνεις καταγγελία για το ποτάμι της Λούρας μας τελείωσε. Εγώ θα το κάνω. Γιατί ήταν ανησυχός ο κ. Ζολέτης. Δηλαδή να καταλάβουμε πού ζούμε, να καταλάβουμε την πορεία της χώρας. Να καταλάβουμε ότι αυτά που μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα είναι κάποια πράγματα βελτιωτικά. Να βελτιώσουμε δηλαδή κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν όμως, έτσι. Στόχους δηλαδή ρεαλιστικούς. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι η ένστασή μας ότι αυτά είναι γνωστά πράγματα που έπρεπε να προβλεφθούν, που έπρεπε να γίνουν και τώρα θα πάμε να διορθώνουμε έργα που μόλις παραδίδονται. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει. Είναι φοβερό. Γιατί δεν ξέρουν τον νόμο. Παρεμβάσει σε έργα που δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Το θέμα πώς ελύσεις, πώς καταφέρεις να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια, τα οποία είναι. Δηλώνει την παθογένεια αυτού του κράτους από το 1821 και μετά. Έτσι. Είναι ζητήματα τα οποία τα ζήσαμε εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούργια. Λοιπόν, ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Άρα η κρίση οικονομική είναι άλλο. Η κρίση οικονομική είναι η ταχόπλακα. Άλλωστε. Σαφώς και είναι άλλωστε με την έννοια που το λες, αλλά είναι η ταχόπλακα. Τώρα, εγώ το μόνο που μπορώ να πω ας πούμε είναι ότι είναι δεδομένη, είναι αυτονόητη και δεδομένη η στήριξη της περιφέρειας έτσι σε αυτό που είχαμε πει και από την αρχή όταν ξεκινήσαμε. Σε αυτό που εσείς θα προτείνετε και εσείς θα διεκδικήσετε και εσείς θα παλέψετε να γίνει. Δεν περιμένετε από κανέναν. Έτσι μάγο ή από κανέναν μηχανήσεω να λύνει προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα λαϊκό κίνημα από τη βάση, διεκδικητικό, απαιτητικό, που θα παλέψει αλλά με στόχους πραγματοποιήσιμους. Είναι βασικό. Γιατί το λέω από εμπειρία. Όταν βάζουμε στόχους, δηλαδή αυτό η βασική νομοθεσία είναι την προσβασιμότητα. Να ξέρετε, δεν θα ισχύσει. Σας το λέω από χέρι. Γιατί νομοθεσία είναι ένα ευρύ πλαίσιο και έχει λεπτομέρειες σαν αυτή τη ζωή. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Από εδώ να επιλέξουμε να δούμε τι που μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Άμεσα. Σε μερικά από αυτά που τα έριξαμε. Πώς θα γίνει η επιλογή. Από εσάς. Εμείς θα κάνουμε επιλογή στην νομοθεσία. Αύριο το πρωί το διεκδικητικό πλαίσιο που θα βάλετε άμεσα όμως
για να μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης άμεσα, θα το επιλέξετε εσείς, όχι εγώ. Δηλαδή θα πάμε στο Υπουργείο και θα πούμε ότι θα εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι και οι άλλοι, δεν θα εφαρμοστούν. Όχι, όχι, με βάση την διαδικασία αυτή, με αυτό τον μπούσουλα, ας πούμε, αυτή την... Αυτό δεν είναι λάθος. Όχι, συγγνώμη, προτεραιότητες. Είναι λάθος, όχι. Συγγνώμη, είναι λάθος. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Όλα μαζί. Προτεραιότητες, δηλαδή να κάνουμε ένα οργανόγραμμα διεκδικήσεων. Αυτό εδώ. Αν κατάλαβα καλά, πού θα πρέπει να εστιάσουμε την πρόταση. Όσον αφορά, ναι, ούτως ή άλλως έχουμε έναν οδηγό εμείς ως Εθνική Συνομοσπονδία, πού πρέπει να εφαρμοστούν απαραίτητα οι όροι της προσβασιμότητας και αυτό αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε έργα όμως που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά προγράμματα και εμπλέκονται δημόσιες αρχές, δεν υπάρχει προτεραιότητα. Και να είναι άλλη ιστορία, αυτό αφορά την καθημερινότητα. Πιο αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν με βάση μια μελέτη που έχουμε κάνει το 2008 και παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου σε συνεργασία με το Φόρο Δυτικής Μακεδονίας και εδώ υπάρχει καταγραφή της πόλης, το διοικητήριο της Φλόρινας, το Δημαρχείο μέχρι εκεί που πρέπει, τα δύσκολα τρίσκα, τα πεζοδρόμια. Θέσεις στάθμευσης να μπουν, τα σχολεία όλα, όλα μα όλα τα σχολεία, πλην του ειδικού δημοτικού που είναι καινούριο και πλην τις προδιαγραφές, και η ΝΑΗ, το ταχυδρομείο που έχει γίνει αλλά τελικά η κλίση δεν είναι σωστή, οι τράπεζες, έχουμε στοχοθετήσει τι ακριβώς, θα σας την καταθέσουμε και αυτή και προχωράμε βήμα-βήμα ανάλογα με το πού εμπίπτει στην αρμοδιότητα, ποιο φορέα εμπίπτει κάθε κτίριο, κάθε πρόγραμμα, γιατί δεν αφορά μόνο, είπαμε, κτηριολογικά, η προσβασιμότητα έχει να κάνει και με την κοινωνία της πληροφορίας. Οι ιστοσελίδες που είπαμε να διορθωθούν και να γίνουν στο επίπεδο 3α με το πρότυπο β κτλ. Αυτά έτσι τυποποιημένα μικρά για να κλείσουμε και να πούμε απλά η νομοθεσία αυτή της προσβασιμότητας καλύπτει το πώς πρέπει να γίνουν αυτά τα που ζητάμε. Και για να τελειώσω, επειδή ακριβώς τι θέλω να καταλήξω, ότι είπε και ο Βασίλης ότι το θέμα των αμύων δεν είναι μόνο θέμα υγείας, είναι θέμα της εγκαταδυνάμωσης, είναι κοινωνικής συνολικής κουλτούρας και πολιτισμού, έτσι που λέμε. Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Επομένως, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που μας απασχολεί η προσβασιμότητα. Γιατί κάπου έχετε ρωτήσει πολύ τι γίνεται στο θέμα προσβασιμότητας. Είναι και θέμα αυτό για κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, ένας χώρος όπου θα μπορούν, όχι ασυλοποιημένος, έτσι, ένας χώρος όπου θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας. Εκεί μπορούμε να εστιάσουμε. Για τα άτομα με αναπηρία. Ναι. Αυτό μπορεί να μας το πει ένα ΚΔΑΠ, μια στέγη, να στηρίξουμε το ΚΚΙ ΚΑΜΕΑ. Αυτά θέλουμε. Για να μην πάμε πιο πέρα. Δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα, μην εστιάζουμε μόνο η προσβασιμότητα. Απλά... Είναι πολλά θέματα κοινωνική ενοχή. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν μια κρυφά αμέα. Άρα αυτό λέμε. Καταγραφή. Έχουμε στη καταγραφή των οικογενειών για να βγουν προ τα έξω. Εμεί μιλήσαμε ούτω ή άλλω, Γιώργο, μιλήσαμε και για επιχειρηματικότητα, κοινωνική. Όλα αυτά τα ξέρετε εσείς καλύτερα, δεν τα πω εγώ. Μιλήσαμε με την κυρία που μπορείτε να πάρει τον κόσμο με το 3-1 και δεν έχετε πάρει σαν περιφέρεια ούτε ένα άτομο ή σαν δήμος. Αυτό. Γιατί δεν το έχουμε. Υπάρχει σύμβουλος όταν προεκλογικά, Γιώργο μου, κατεβαίνατε και λέγατε συνεργασία πλήρης μετά το μήμα αναπηρία. Υπάρχει ένα σύμβουλος στον Περιφερειάρχη ή στον Περιφερειακό Συμβούλιο άτομο με αναπηρία. Πώς θα το ξέρετε τα δικά μας τα προβλήματα. Υπογράψαμε το πρωτόκολλο συνεργασίας. Σήμερα δεν υπάρχουν σε δικά μας σχολεία πολλές ελλείψεις. Τα παιδιά κουβαλούνται σαν τσουβάλια. Μήπως χειρότερη κουβέντα. Εδώ είναι το θέμα η μετακίνηση. Ναι. Θα πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα και το λευκό ταξί. Κάποτε στην πρώην περιφέρεια είχε συζητηθεί. Άρα για να μιλάμε για προσβασιμότητα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα μέσο μεταφοράς. Τι να βάλουμε προτεραιότητες έχουμε φέρει. Από το 2000 έχουμε ότι σε κάθε δημοτική αρχή είμαι και 30 χρονών ασχολούμαι με το νεκρικό κίνημα από 16 χρονών συνδικαλιστής. Κάθε δημοτική αρχή καινούργια. Θέλουμε ένα τέτοιο κατεβατό. Τα ίδια προβλήματα είναι. Άμα σε το λέω από το 81 και εδώ, τα ίδια προβλήματα είναι. Δεν λέμε τα ίδια όμως, Μιχάλη. Εδώ να δεις το εξής όμως να πεις, ότι αυτά που λέμε τα προβλήματα ισχύουν για όλη την κοινωνία. Ναι. Έτσι. Δηλαδή τώρα είπε ο Βασίλης για το νοσοκομείο. Αν αυτό το πράγμα θεωρείται νοσοκομείο, όχι τη Φλόρινας, όλο το νοσοκομείο. Όλο το νοσοκομείο είναι σε όλη την. Είναι σε κατάρρευση. Μετακίνηση λες από τον ΑΜΕΑ. Γιατί η μετακίνηση των αθλητών
Ξέρεις ότι γίνεται σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Με ταξί χωρίς προστασία, με κίνδυνο. Σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Τις ασφάλειες του παιδιού. Δηλαδή, το ταξί δεν είναι λύση. Οι μετακινήσεις μαθητών, ας πούμε, το ότι κλείνουν τα σχολεία. Τα μισά σχολεία του νομού έχουν κλείσει. Μιλάμε για. Γιατί μιλάμε τώρα. Δεν ξέρουμε τι που βρισκόμαστε, γιατί τι γίνεται. Όταν 320.000 Έλληνες μετανάστες υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες μετανάστες έξω από την Ελλάδα από ότι Αφγανοί και Πακιστανοί στην Ελλάδα μετανάστες. Όταν 11.000 γιατροί έχουν φύγει έξω, μιλάμε για. Τι λέμε τώρα. Δεν τα ξέρουμε τα σχέδια, ξέρουμε που βρισκόμαστε, ξέρουμε τι μας γίνεται. Μια χαρά τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Επομένως, ξέρετε που είναι η αίσθησή μας. Κάνεις το ρυθμίσεις και ξέρετε που είναι η αίσθησή μας. Του κινήματος σου. Γιατί αν δεν υπάρχει κίνημα, καλή είναι. Το κίνημα το δικό μας έχει συγκεκριμένες προτάσεις και είναι από το ελάχιστα κινήματα που έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ σου δίνω... Ποιες προτάσεις που να πάρουμε χρήμα. Υλοποιήσιμες με βάση το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Η δικιά μου παρακλίνου είναι θα διεκδικήσεις όσο μπορείτε πιο δυναμικά και απαιτητικά εσείς αυτό που θεωρείτε πιο όμως. Απλά θέλουμε να είναι και δέσμευση δική σας εδώ ότι αυτά που ακούσε βάζει αρχές να προχωράμε ένα-ένα γιατί μόνο προχωράμε και είμαστε πάλι στην αρχή. Είπαμε ναι. Από εκεί πέρα γι' αυτό συζητάμε. Γιατί κουραστήκαμε κι εμείς κύριε Αντωνιάδη. Δεν βγάζουμε όλα τις υπετροφίες ακόμα θα δούμε. Ξυπακούεται και μπορεί να ρίχνουμε τα δίχτυα μακριά αλλά το καλάθι μας είναι πολύ μικρό εν μέσω. Να είμαστε και ρεαλιστέ. Χρόνια και σε καλύτερες οικονομικές περιόδους δεν τα είχαμε. Τώρα ο κύριος Αριστίδης αληθινή. Εγώ σε ευχαριστώ που με καλέσατε, όχι από ανάγκη και έμεινα ένα μικρό κομμάτι αφορά ως προς το σχεδιασμό εκεί έχουμε και τη συνεργασία, το κομμάτι του Δήμου, το σύλλογό σας. Σαφώς όλα αυτά που συζητάμε αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες και νομίζω ότι με αυτούς πρέπει να συνειδηθούμε. Έχουμε στο Δήμο Φλόρινας ένα καινούργιο παιδί που ανέλαβε πριν από λίγες μέρες και θα ενημερωθεί και θα έχουμε μια καινούργια συνάντηση γιατί από ό,τι βλέπω έχετε κάνει μια πολύ καλή δουλειά ως προς προτάσεις. Είδα τους χάρτες και τις προτάσεις. Για μένα η αρχεία θα είναι από την επόμενη μέρα από αύριο ας πούμε, να ξεκινήσουμε και να ρυθμίζουμε πράγματα τα οποία έχετε επισημάνει εδώ. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να κάνουμε κάποιες δράμες, κάποιες προσβάσεις μέσα από τις προτάσεις που έχετε κάνει και να γίνουν άμεσα, νομίζω ότι αυτό είναι επιτυχία. Για να μην φτάνουμε μετά από λίγο καιρό, από ένα χρόνο ή από πόσα χρόνια και να λέμε αυτά τα έχουμε πει, αυτά είναι γνωστά και στο φινάλε να προσπαθούν κάποιοι να αποφύγουν αυτές τις συναντήσεις για να μην δεσμευτούν ξανά ή για να μην αποδειχθεί ότι αυτά που λέγαμε δεν κάνουμε τίποτα. Ως προς το σχεδιασμό, δυστυχώς, όταν είχαμε τη δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια με πολλά λεφτά σε προγράμματα, εθνικά και τοπικά, δεν κάναμε σωστά τίποτα. Τώρα ερχόμαστε να θεραπεύσουμε εμείς κάποια πράγματα. Και μάλιστα από μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δηλαδή, θα σας πω, επειδή αναφέρθηκε και ο Βασίλης ήμως από χθες σε μια σύσκεψη, μόνο κλάματα σου φέρνε, σε ένα περιβάλλον όπου πριν από χρόνια μοιράζαμε την ανάπτυξη, μοιράζαμε λεφτά, μοιράζαμε προοπτικές για όλο τον κόσμο και ξαφνικά βρεθήκαμε το Υπουργείο να μας υπαγορεύει ένα νέο τρόπο διαχείρισης της φτώχειας. Δηλαδή να μας πείσουν ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα πράγματα και δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε διαφορετικά με τα λεφτά που υπάρχουν και ίσως και λιγότερα γιατί μιλάνε για περιφορές σε όλα τα πράγματα, να στηρίξουμε όλες τις δομές που δημιουργήσαμε και εκεί είναι η μεγάλη μου ένσταση. Κάποιες κοινωνίες με μεγάλη δυσκολία κατάφεραν να ξεκινήσουν κάποια προγράμματα ή και να τα συντηρήσουν. Προγράμματα όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, το ΚΙΦΙ, το κέντρο κακοποιημένων γυναικών και συμβουλευτικής. Ακόμα και αν είχαμε προλάβει να κάνουμε την απασχόληση των αμέων, αν είχαμε προλάβει να κάνουμε και τους χώρους φιλοξενίας, θα βλέπουμε τώρα και θα κλαίγαμε γιατί κάποια θα είχαν κλείσει, κάποια θα υπολειτουργούσαν και τώρα με τις οδηγίες που μας δίνουν, λέει με λιγότερα λεφτά να κάνετε όλες τις δομές και τις καινούριες. Αυτό είναι
εντάξει, πολύ μεγάλη κορυφή. Ένα θετικό που είδα στην προχθεσινή σύσκεψη και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι αν εξελιχθεί καλά το κέντρο κοινότητας, τα κέντρα κοινότητας μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος όλων. Αν λειτουργήσουν σαν τα ΚΕΠ, τα οποία θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί και μας έχουν μείνει. Η καλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει και εξελίσσεται διαρκώς. Σε λίγες μέρες θα κάνω μια παρουσίαση των ΚΕΤ και της δουλειάς που γίνεται στα ΚΕΤ. Εκεί θα δείτε τι κάνω ανοιχτή και δημόσια. Εκεί θα δείτε πραγματικά τι δουλειά γίνεται. Αν γίνει σε αυτή τη βάση, τότε τα κέντρα κοινότητας θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ πολύ. Ακόμα και με λίγο προσωπικό. Και μάλιστα εγώ πρότεινα και στον Δήμαρχο και θα δούμε βέβαια ανάλογα την πρόσκληση να λειτουργήσουμε στα ΚΕΤ μια επέκταση με τα κέντρα κοινότητας. Θα είναι πιο εύκολο. Αν και βάζουν νέες συνθήκες λειτουργία στα προγράμματα και πάνε να μας βραχυκλώσουν. Παρ' όλα αυτά, όλα λειτουργούν αργά, όλα είναι σε θεωρητικό επίπεδο και για κάποιους που έχουν δουλέψει και ο Βασίλης και ο Μιχάλης και ο Γιώργος ή έχουν δουλέψει και παλιότερα με προγράμματα και με υπηρεσίες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία και μάλιστα εγώ θα έλεγα μέχρι κοροϊδίας, ας πούμε, γιατί όλα είναι θεωρητικά και μας αφήνει στο τέλος μια εντύπωση ότι δεν θα γίνει τίποτα. Εμένα αυτή την εντύπωση μου άφησε τη σύσκεψη. Ότι αυτά λέμε να κάνουμε τελείως, αλλά όχι και πολύ ζεστά. Βάζει την πτώση, έχουμε φτάσει στη μέση του ΕΣΠΑ, της νέας περίοδου, η οποία είναι 13-20, τη βαφτίζουμε 14-19 ή 14-20, υπολογίζουμε να πάρει μια επέκταση. Πάση περιπτώσει, αυτά είναι μεσοβέζικα πράγματα, δεν είναι τεχνοκρατικά και βασικά δεν εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Σήμερα βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει και έχει και καταγραφεί στους συλλόγους σας. Υπάρχουν φοβερά προβλήματα φτώχειας, φοβερά προβλήματα νοητικά, τα οποία προέρχονται από την κρίση. Και η φτώχεια προέρχεται από την αναπηρία. Και η φτώχεια. Είναι βασικός παράγοντας. Φτώχεια και αναπηρία είναι... Και, και νέες αναπηρίες πλέον, θα τις δείτε εσείς, που θα προέρχονται από νοητικά προβλήματα, ψυχική αναπηρία, αναπηρία, λόγω της τέτοιας. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και δυστυχώς, ίσως σε επόμενες, το απεύχομαι βέβαια, ίσως σε επόμενες συναντήσεις, να πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα και αυτά όλα να μας φαίνονται, λέγαμε πόπο και εμείς συζητούσαμε για τις παιδικές χαρές, ενώ θα έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Τώρα επειδή ανέφερα τις παιδικές χαρές, Μιχάλη, επειδή πάρθηκε μια απόφαση, μέχρι το Δεκέμβριο έπρεπε να έχουμε ξεκαθαρίσει τα εκείνη, η δυνατότητα που είχαμε ήταν απλώς να τις μαζέψουμε. Έχουμε στερήσει πλέον όλες τις παιδικές χαρές από όλο τον Δήμο. Εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι θέλει το Υπουργείο. Η διαδικασία για να διοδοτηθεί και να δημιουργηθεί και να φτιαχτεί μια καινούργια παιδική χαρά είναι πολύ δύσκολο και μεγάλο. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Κάποιοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Κάποιοι που είναι στις τεχνικές υπηρεσίες δεν θέλουν να δουλέψουν και χάσαμε λεφτά. Και αυτά τα λεφτά δεν ήταν από το ελληνικό κομμάτι. Ήταν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάποιοι δεν ήθελαν να δουλέψουν. Και δεν βάζετε εσείς οι αιρετοί να δουλέψετε τον υπάλληλο. Γι' αυτό χάσαμε και αυτά τα λεφτά. Να τα λέμε να τα σχέδια τα πράγματα εδώ πέρα. Και χωρίς να του κόλλει ο καφέ και να γίνεται. Σα απευθύνεται αυτή η ερώτηση. Με τα κέντρα διεμέρευση του μοίρα τη φροντίδα ή αν βγει πρόσφατα συμμεστέ για υποστηριζόμενη διαβίωση, τι σκοπεύετε να κάνετε. Να ερωποιήσουμε αυτό. Γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει. Έχουμε τέτοιου χώρου πόσο καιρό ψάχναμε. Ήδη το οικόπεδο δόθηκε, είναι δύο στρέμματα πίσω από τη μάντρα. Αν οικοδομήσουμε πόσο θα είναι το οικοδομήσουμε και όσο από εκεί και πέρα η λειτουργία του όμως. Γιατί δηλαδή, αν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης πόρων για τη λειτουργία του, η σκοπιμότητα είναι δεδομένη. Υπάρχουν παιδιά ορφανά με αναπηρίες και όταν λέω παιδιά 30, 40 και 50, αυτά πρέπει να τα κλείσουμε στον Άγιο Δημήτριο, στα ΚΕΠΕ πλεχενών που ακούμε. Άρα πρέπει να μείνουν εδώ. Είναι προτεραιότητα αυτή, κύριε Αντιδήμαρχε. Το γνωρίζουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να τη στηρίξουμε. Και εκεί θέλω να καταλήξω, αν και ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Έχετε το χρόνο να συζητάμε. Και όποιος κουραστεί. Το θέμα είναι
η σωστή, όχι η καλή, η σωστή συνεργασία. Δηλαδή να φτάσουμε και να κάνουμε οτιδήποτε προς όφελος όλων. Προς όφελος όλων. Εμείς θα το φτάσουμε και θα το λειτουργήσουμε. Αυτά θέλουμε να... Αν θέλετε τώρα, να προσθέσω λίγο τώρα, κάτω, όσο αφορά τη λειτουργία του μετά, θα υπάρχουν επιχορηγήσεις. Θα υπάρχει μέρος των επιδομάτων των παιδιών τα οποία θα εισαχθούν μέσα. Αυτή τη φιλανθρωπία και τη δωρεά την έχουμε κάπου στην άκρη. Δυστυχώς καλύπτει κενά του δημοσίου, του κράτους. Και από εκεί και πέρα, εάν ξεκινήσω με το σκεπτικό πώς θα τη λειτουργήσω, άρα έρχομαι και μου απαντώ να μην τη χτίσω. Όμως πρέπει να επιβιώσουν τα παιδιά και οι γέροντες γονείς να χαλαρώσουν και οι αποθανόντες γονείς να ξέρουν ότι τα παιδιά δεν είναι κακοποιημένα στα άσυλα και είναι μέσα δίπλα στα παιδιά. Τη στέγη τη θέτω προτεραιότητα έναντι όλων που συζητήσαμε σήμερα. Αυτά που λέτε συνέχεια. Δεν με αφήνετε να τελειώσω. Για μένα δεν είναι αυτό το. Δηλαδή θα τα πεις γιατί τα ξέρεις, θα τα πει γιατί τα ξέρει. Μπορεί και εγώ να τα πω για να περάσει η σειρά μας. Σήμερα λέμε ότι θα προκηρυχθεί και θα ανοίξει αυτή η δομή. Έτσι, να λειτουργήσει. Πρέπει να συνεργαστούμε και να δούμε πώς αυτή θα λειτουργήσει. Σωστά. Το πώς θα χτιστεί. Και αν ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο καθένας σου τα λέει ωροποιημένα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί μπορεί να κάτσει στη Δημαρχία αυτού του Δημάρχου, του επόμενου. Γιατί μπορεί αυτός να αποφασίσει να το ξεκινήσει το έργο ή μπορεί και να μην το ξεκινήσει κατά προτεραιότητα. Εκεί θα είναι η δικιά μας η σχέση. Και εκεί θα φανεί, ας πούμε, τι ειλικρινή σχέση έχουμε. Γιατί μπορεί να πει ο Δήμαρχος, ναι, έχουμε μέχρι το 20 να το κάνουμε, παιδιά, μην βιάζετε. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι και το ειδικό νοσήλιο, Βασίλη. Το ειδικό νοσήλιο μπορούμε να τονίσουμε. 5.000 τετραγωνικών. Σε οτιδήποτε έβαση. Μπορεί να γίνει και 100 τετραγωνικά. Αλλά μπορεί να στο τραβάει λάθος. Είναι μέχρι 9 άτομα. Εγώ λέω σήμερα μπορούμε εμείς, πέρα από αυτή τη συνεργασία που είναι δεδομένη, έτσι, να βάλουμε και τις συνθήκες και να πιέζουμε γιατί ακόμα τα προγράμματα είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι. Έτσι. Να λέμε, καλά μας τα λέτε ως εδώ, αλλά τουλάχιστον για να εξασφαλίσουμε την πρώτη πενταετία για να δούμε τι γίνεται. Για τη λειτουργία. Ή τη δεκαετία. Ναι, θα πρέπει να δούμε. Με ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει αυτό. Θα πρέπει να προσλάβεις με ΑΣΕΠ. Αν πρέπει να τη στελέχωση του γίνει με ΑΣΕΠ μέσω του Δήμου, πρέπει να ξεκινήσει 6-8 μήνες νωρίτερα. Έτσι. Για να φτάσουμε εκεί, εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το χρηματοδοτήσει αλλιώς. Βασιλή, υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει και το νοσήλιο, έτσι. Θα γίνει προκίνηση. Έχει δίκιο. Για πόσα κτίρια μείναν έτσι. Εγώ σας λέω και από μουσεία και από δικά μας κτίρια και από δομές που φτιάξαμε, τις φτιάχνουν τις δομές και μετά δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δομή. Βασιλή, δεν αυτή είναι δικιά μας η δουλειά. Είναι στέγη. Ότι δεν είναι δομή αυτό εμπειρίες. Μπορεί να λειτουργήσει με άλλο τρόπο. Το Υπουργείο τι απαντάει, δηλαδή πώς, γιατί θα υποβάλλεται μια μελέτη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητας. Εκεί εμπεριέχεται και το προσωπικό για τη λειτουργία. Το λέει το ΦΕΚ, είναι ξεκάθαρο. Ρωτάει όμως ο κύριος Αριστείου και έχει δίκιο. Πώς θα γίνει η πρόσληψη του προσωπικού. Βάσει της νομοθεσίας. Δεν είναι δύσκολο από τη στιγμή που λειτουργούν 40 στέγες ανά την Ελλάδα. Η βιωσιμότητά τους όμως κάποιες κλείσαν αυπάρκτο και ούτω καθεξής, διότι περιμένουμε το περιβόητο νοσήλιο του ΕΟΠΗ, που είναι 70 ευρώ για το παιδί με βαριά να κλείσει ούτω καθεξής. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι διαφορετικός. Συνδυασμός, έπειτα, μπορεί να γίνει κάτι άλλο όπως είχαμε συζητήσει, αλλά και αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους γονείς. Να γίνει φορέας ίδρυσης ο Δήμος, που έχει διοικητική επάρκεια, και φορέας υλοποίησης οι εκάστοτε σύλλογοι με μία δομή διοίκησης που γνωρίζει το ΦΕΚ. Αλλιώς δεν θα υπάρξει. Θέλουμε να είμαστε πρακτικοί. Και έχει δίκιο. Για να μην λέμε πράγματα και μετά μας χτυπάνε το χέρι στην πλάτη και φεύγουμε ωραία και πάμε να πιούμε καφέ. Λοιπόν, και ήρθαμε βόλτα στη Φλόρινα. Να είμαστε ωφέλιμοι. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο πώς θα εξασφαλιστεί η λειτουργία είτε με το νοσήλιο του ΕΟΠΗ, είτε με τη δέσμευση των χρημάτων των φιλοξενούμενων από το επίδομά τους, γιατί το ίδιο έκανε και με τα γυροκομεία και με τα κήφη. Πήραν οι άνθρωποι τους ανθρώπους στο σπίτι για να παίρνουν τη σύνταξή τους και όταν αφαίρεσε το Υπουργείο αυτή τη δυνατότητα, τους ξαναεπέστρεψαν εκεί. Χωρίς να μπορούσε να λειτουργήσει. Όχι, σε παρακαλώ, πρέπει να τελειώσω. Για να μην είμαστε σοβαροί. Όσον αφορά το προσωπικό, και πρέπει να πιέσουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια σε αυτό, εκείνοι πρέπει να πιέσουν, να τους απαντήσει το Υπουργείο πώς θα γίνει η πρόσληψη του προσωπικού. Λοιπόν, όπως έχει γίνει και στους άλλους φορείς, έχω τη μελέτη βιωσιμότητας του κοινού. Δεν χρηματοδοτούνται με το νέο πλαίσιο. Δεν χρηματοδοτούνται. Υπάρχει το νοσήλιο. Λέμε ότι να βρεθεί. Δεν θα σου πει
Το έχεις γράψει στον οργανισμό σου. Αν το λειτουργείς ο Δήμος. Πρέπει να το... Έρχεται και σου λέω είναι έτοιμο να κάνουμε εγκαίνια. Το έχεις γράψει στον οργανισμό σου. Αυτά οργαν... θα προηγηθούν, δεν θα γίνουν αυτό όλα λέω, τα σωστά βήματα. Για, αυτό λέω. Πρέπει να προηγηθούν. Σωστά. Υπάρχουν έτοιμο το πρόγραμμα του κέντρου συμβουλευτικής. Έτοιμο το πρόγραμμα. Ξεκινάμε ρε παιδιά, ξεκινάμε. Και μέχρι να προσλάβουμε τα τρία άτομα, είδαμε και πάθαμε. Κύριε Αριστίδη, εγώ τα θεωρώ δεδομένο ότι τα βήματα είναι αυτά που είναι. Τίποτα, σου λέει κάνε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Και λες, μα πώς μας είπαν προχθές, θα πάρετε λέει στα κέντρα κοινότητας, θα πάρετε μέχρι 40.000 ο Δήμος, δύο άτομα. Έτσι, δύο άτομα, τι κοινωνικό, λειτουργό και ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να χρειάζεσαι. Δεν το ξέρω. Δεν το είναι δύο άτομα. Τι να φτάσουνε, Βασίλη, τι να, δηλαδή να μιλάμε, εγώ λέω για βάρδιες να μιλάμε, γιατί πράγμα να μιλάμε.